Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα ψυχιατρικού και ποινικού ενδιαφέροντος, το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Τη σύνδεση. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην πολιτική θύελα που προμηνύεται τώρα από τις αποκαλύψεις για εμπλοκή τριών υπουργών της προηγούμενης κυβέρνησης και ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά σε παρεμβάσεις τους στην υπόθεση Φολή-Φολή. Η δικαιοσύνη λοιπόν ερευνά στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία τα τέσσερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ φέρονται να έδειχναν ιδιαίτερη σπουδή ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς να παρέχει διευκολύνσεις στους μεγαλομετόχους της Φολή-Φολή, ενώ επιπλέον ένας εξ αυτών κατέθεσε και φωτογραφική τροπολογία για καταστήματα φορολογίων ειδών συμφερόντων της ίδιας εταιρείας. Πολιτικό σεισμό προκαλούν τα στοιχεία για παρεμβάσεις στελεχών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της Φολή-Φολή λίγες μέρες αφού ξέσπασε το σκάνδαλο με τις λογιστικές παρατυπίες της εταιρείας. Η έκθεση της PricewaterhouseCoopers για τα οικονομικά της Φολή-Φολή εντόπισε email που είχε στείλει στέλεχος της εταιρείας στον εκ των μεγαλομετόχων και προφυλακισμένο σήμερα Τζόρτζι Κουτσολιούτσο, όπου ονομαστικά αναφέρεται σε δύο τότε υπουργούς και δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τζόρτζι, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με τα σημερινά πεπραγμένα. Επικοινώνησαν σήμερα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο κύριος Μπαλαούρας, ο οποίος πραγματικά υπερβάλλει αυτόν για τον όμιλο, είναι ο Μπροστάρης, ο Φλαμπουράρης, ο κύριος Χαρίτσης, υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Αραχοβίτης από το στενό περιβάλλον. Ο δε πρόεδρος είπε ότι είναι η πρώτη φορά που καθυστερεί τόσο και ήδη δέχεται επικρίσεις για την ευνοϊκή συμπεριφορά της Επιτροπής απέναντί μας. Δύο μέρες αργότερα το ίδιο υψηλόβαθμο στέλεχος της Φολή-Φολή στέλνει νέο mail, κάνοντας λόγο για οικονομική ενίσχυση όσων συνδράμουν στην επίλυση των προβλημάτων της εταιρείας, ενώ σε παρένθεση υπάρχει ο αριθμός 80. Λίγο αργότερα ο επιχειρηματίας απαντά θετικά. Χθες, όπως σας είχα ενημερώσει, είχα μια συνάντηση με έναν σύμβουλο που αντιπροσωπεύει έναν από τους τρεις βασικούς υποστηρικτές μας στην υπόθεση. Αφού μου είπε πόσο δύσκολο είναι το όλο εγχείρημα και πόσο εκτίθεται ο άνθρωπός του και τι έχει κάνει μέχρι τώρα για εμάς και ότι θα είναι μέχρι να τελειώσουν όλα δίπλα μας, μου είπε ότι έχει κάποιες ανάγκες. 80. Δεν θα ήθελα ούτε μέσω mail ούτε τηλεφωνικά να μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια κανένα σύμμαχό μας να χαρίσουμε στους αντιπάλους μας για οποιονδήποτε λόγο. Πρέπει δυστυχώς να διαθέσετε ένα κονδύλι για αυτές τις επαφές. Δεν είμαι υπέρ και το ξέρετε, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν νομίζω ότι γίνεται διαφορετικά. Οι αποκαλύψεις όμως δεν σταματούν εδώ. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα ψυχιατρικού και ποινικού ενδιαφέροντος, το βλέπουμε όλο και περισσότερο.